Χαίρετε κυρίε και κύριοι, αρκετά άστατο θα καταστεί ο καιρό κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Αρκετέ κυρίω όμω οι μειωρινέ ορεινέ περιοχέ τη κεντρική και τη βόρεια υπηρετική χώρα. Σύνεφασα και αυτά θα γίνουν πολλά, κυρίω στι θερμέ ώρε του Σαββάτου, αρχικά στι ορεινέ ημερινέ περιοχέ, να τονίσω αυτό. Και τι βραδινέ ώρε δεν αποκλείεται να επηρεαστούν και αρκετά υπόλοιπα τμήματα τη Αλία και τη Μακεδονία από κάποιε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε. Κατά τα άλλα, να δούμε πώ κύλησαν οι προηγούμενε ώρε και πώ θα κυλήσουν και οι επόμενε στον ελλανδικό χώρο. Είχαμε κάποια συνεφιά σήμερα τοπικά αυξημένη στα βόρεια με τοπικά φαινό Επομένα, θα, παρα... θα μείνω λίγο στα μεσάνυχτα, δηλαδή με την αλλαγή τη ημέρα σε λίγε ώρε από τώρα, μέχρι και τι πρώτε πρωινέ ώρε του Σαββάτου, να δούμε ότι εδώ στην βόρεια Ελλάδα θα έχουμε ένα πέρασμα κυρίως στην κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία τι επόμενε ώρε μέχρι και νωρί το πρωί του Σαββάτου, να το επαναλάβω, θα έχουμε ένα πέρασμα από κάποιε μπόρε ή και διάσπαρτε καταιγίδε. Θα καταστεί ο καιρό αρκετά άστατο. Κατά τα άλλα, στην υπόλοιπη χώρα μα τη νύχτα δεν φαίνεται τίποτα το ιδιαίτερο. Και αν αφήσω το Σάββατο να κυλήσει, θα παρατηρήσετε τι συνευχέ να παραμένουν εδώ στα βόρεια του μετά τη χώρα μα και κατά τόπου και στα κεντρικά. Και η αστάθεια, όπω σα είπα, θα διατηρηθεί κυρίω στι θερμέ ώρε τη ημέρα στην κεντρική και την βόρεια ημιορεινή Ελλάδα και από το βράδυ και στι υπόλοιπε περιοχέ τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Να δούμε καλύτερα την όλη εξέλιξη για το Σάββατο, όπου όπω σα είπα, θα ξεκινήσει η ημέρα γενικά με ηλιοφάνεια στι περισσότερε περιοχέ τη χώρα, όπω παρατηρείτε. Και εδώ στα βόρεια-βόρεια-ντολικά υπολείμματα τη θερινή αστάθεια δεν αποκλείεται τι πρωινέ προμεσημερινέ ώρε να αφήνουν κάποιε μπόρε και τοπικέ καταιγίδε στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Σε γενικέ γραμμέ όμω, επειδή μου στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Facebook για το πόσο καλό θα είναι ο καιρό στη Χαλκιδική για παράδειγμα, στι παράκτη περιοχέ τη Βόρεια Ελλάδα, ο καιρό εδώ στι ακτέ τη Μακεδονία θα είναι γενικά καλό μέσα στην Ημέρα. Uh, θα βγάλει αρκετό ήλιο και λίγα συνέφα τοπικά αυξημένα τα οποία προ το μεσημέρι και πάλι θα αρχίσουν να δίνουν κάποιε μπόρε στι ορεινέ κυρίω περιοχέ. Στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα λίγα συνέφα τοπικά αυξημένα, κυρίω στα βόρεια-ανατολικά. Και πάμε να δούμε πώ θα κλείσει ημέρα. Επαναλαμβάνω, στι ακτέ τη Μακεδονία, όπου δείχνουν να υπάρχουν κάποιε περισσότερε συνευχέ ήδη από το πρωί, ο καιρό θα παραμείνει καλό τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα με αρκετή ηλιοφάνεια. Θα ξεκινήσουν κάποιε μπόρε και καταιγίδε στι ορεινότερε περιοχέ τη Τερεά, τη Βόρεια, τη Θεσσαλία, πιθανώ στα ανατολικά τμήματα τη Υπήρου και τη Μακεδονία. Και το βράδυ δεν αποκλείεται ανάλογα φαινόμενα να έχουμε και στην υπόλοιπη Θεσσαλία και σε περιοχέ ε, τη κεντρική και τη ανατολική Μακεδονία. Μικρή πιθανότητα για κάποιε τοπικέ μπόρε υπάρχει και για τα ορεινά τη Βόρεια Πελοπονίσου και τη Δυτική Θράκη. Λίγα σύννεφα υπόλοιπα και παράκτη αιτήματα μέσα στην ημέρα. ηλιοφάνεια στην υπόλοιπη χώρα καθ' όλη τη διάρκεια του Σαββάτου ξαστεριά στι νοτιότερε και ανατολικέ περιοχέ και τι δικέ από το βράδυ και μετέπειτα. Η άνεμη γενικά βόρειο-βορειοδυτική στα 5 με 6 μποφόρ στα ανατολικά, 4 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο και ο υδράρι γύρω τώρα. Θα αρχίσει να πέφτει στα διακάλα. Παρ' όλα αυτά θα διατηρηθεί κάποια ζέστη, κυρίω στα μεγάλα αστικά κέντρα και κατά τη διάρκεια τη ερχόμενη νύχτα με τον υδράγιο να μην καταφέρει να πέφτει και κάτω από του 20 με 23 βαθμού στα περισσότερα ανατολικά και νότια και υπηρετικά και νησί. Τμήματα, και κάτω από του 19 με 20 βαθμού τα υπόλοιπα δυτικά και τα βόρεια. Στο Ινά, φυσικά. Τα ξανά έχουμε γύρω στου 15 με 16 βαθμού Κελσίου μέσα στη νύχτα και νωρί το πρωί του Σαββάτου. Τώρα το μεσημέρι θα αισθανθούμε έτσι περισσότερη, σχετικά περισσότερη δροσιά. Στην Βόρεια Ελλάδα δεν φαίνεται να ξεφεύγει ο υδράγιο πάνω από του 26 με 32 βαθμού Κελσίου, αλλά με αυξημένε γενικά τι τιμέ σχετική υγρασία. 33 άρια, 35 άρια στην υπόλοιπη ως και 36 άρια στην υπόλοιπη κεντρική και νότια παιδινή υπηρετική χώρα. Γύρω στου 28 με 34 βαθμού τα ορεινά και στα υπόλοιπα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα τη χώρα μα αντίστοιχα. Στην Αττική ο θα διατηρηθεί καλώ με ηλιοφάνεια καθ' ό,τι τη διάρκεια τη ημέρα τοπικέ συνευχέ προ το απόγευμα στα βόρεια. Ορεινά τμήματα του Νόμου. Γενικά θα επικρατήσει ένα βορειοδάκι, κυρίω στα ανατολικά στα 4 με 5 εμποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να ξεφεύγει πάνω από του 34 βαθμού Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο αργά το μεσημέρι του Σαββάτου. Στη Θεσσαλονίκη τώρα. Να επαναλάβω και να διευκρινίσω. Βλέπετε τώρα συννεφάκι με βροχέ και καταιγίδε. Το πρωί κάποια συννεφιά ίσω είναι πρόσκαιρα λίγο πιο πυκνή σχεδόν παντού στην κεντρική Μακεδονία με πιθανότητα να βγάλει κάποιε μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε στο ανατολικό κομμάτι τη κεντρική Μακεδονία. Πάντω στη Χαλκιδική και στι παράκτιε περιοχέ κατά τη διάρκεια του Σαββάτου θα έχει αρκετή ηλιοφάνεια. Ο καιρό δεν θα είναι άσχημο για εσά που θα αποφασίσετε να κινηθείτε προ αυτέ τι περιοχέ. Αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα θα αρχίσει να βγάζει μπόρε και καταιγίδε αρχικά στα ορεινά ή μειωρινά και από το βράδυ καλύτερα προ το βράδυ δεν αποκλείται να έχουμε να πέρα συμπέρασμα από κάποιε μπόρε ή και τοπικέ καταιγίδε και στην υπόλοιπη κεντρική Μακεδονία, κυρίω στο εσωτερικό τη περιφέρεια. Οι άνεμοι γενικά θα παραμείνουν εξασθενημένοι, ανατολική στα ανατολικά τη Καλκιδική στα 3 με 4 από φόρ και η θερμοκρασία γύρω στου 30 βαθμού Κελσίου αργά το μεσημέρι κατά μέσο όρο στην πόλη τη Θεσσαλονίκη. Να δούμε τώρα την εξέλιξη του καιρού για την Κυριακή. Σα είπα και τι προηγούμενε ημέρε ότι αναμένεται μια μεταβολή του καιρού, μια επιδείνωση του καιρού, όχι σε ολόκληρη την Ελλάδα. Φαίνεται ότι την Κυριακή, μέσα στην Κυριακή, κατά τη διάρκεια τη Κυριακή, εδώ στα κεντροβορειοδυτικά τμήματα, ο καιρό θα επιδεινωθεί με βροχέ και καταιγίδε και αρκετή ψύχρα θα πέσει η θερμοκρασία. Βλέπετε. Για παράδειγμα, από πλευρά Βόρεια Ελλάδα, ο Εύρο δεν φαίνεται να επηρεάζει την Κυριακή ιδιαίτερα, όπω και μεγάλο κομμάτι τη Ράκη, ο καιρό θα παραμείνει αρκετά καλό εδώ. Στο μεγαλύτερο κομμάτι του Αιγαίου θα έχουμε καλό καιρό με ηλιοφάνεια, όπω και στην Κρήτη και στα νότια υπηρετικά τμήματα, γενικά μέχρι και αργά το απόγευμα τη Κυριακή δεν φαίνεται να αλλάζει ο καιρό. Στι υπόλοιπε όμω περιοχέ που βλέπετε, τι αποχρώσεις τη γκρι και τη μπλε, θα έχουμε μια επιδείνωση του καιρού, θα γίνει και κάπω πιο θυνοπορεινό το σκηνικό, κυρίω μέσα στην Κυριακή και κυρίω προ το μεσημέρι και αργότερα, με αρκετά φαινόμενα τοπικά ισχυρά, όπω σα είπα. Να αφήσω τώρα την Κυριακή να κυλήσει. Θα δείτε περισσότερε συνεφιέ στι περισσότερε υπηρετικέ περιοχέ. Η Αττική φαίνεται να έχει μόνο παροδικά αυξημένη συννεφιά κυρίω μετά το απόγευμα τη Κυριακή. Διαφαίνεται κάποια πιθανότητα για κάποια φαινόμενα. Ενώ όσον αφορά στου ανέμου, την Κυριακή γενικά οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική, γύρω στα 4 με 5 και τοπικά στα νυχτά έω και 6 μποφόρ. Για την Δευτέρα τώρα Δείχνουν τα τελευταία προστιχά στοιχεία ότι θα μετατοπιστούν οι περισσότερε βροχέ στο πιο ανατολικό και υπηρετικό και νησιωτικό κομμάτι μέχρι και τα βορειοδυτικά τμήματα του Αιγαίου. Και υπάρχουν ενδείξει για τοπικά ισχυρέ βροχέ και καταιγίδε. Γι' αυτό, επειδή έχουμε ένα διήμερο μπροστά μα, θα ακολουθήσει το Σαββατοκύριακο. Καλό θα είναι να ενημερώνεστε γενικά τακτικά όσον αφορά στι καιρικέ συνθήκε για, για τι περιοχέ που θα βρίσκεστε, που θα κυρίω εδώ στα υπηρετικά κεντρικά και τα βόρεια. Ξέρετε, η τοπικότητα αυτή την περίοδο είναι πάρα, πάρα πολύ μεγάλη. Μπορεί κάποια περιοχή να επηρεαστεί πολύ περισσότερο από κάποια άλλη και καθόλου. Αλλά γενικά τα στοιχεία όλα παραπέμπουν σε πολύ άστατο καιρό με κατατόπους έντονα φαινόμενα εδώ που βλέπετε τις πιο έντονες αποχρώσεις. Συνεφιά αρκετή στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι της Δευτέρας και βλέπετε τις βροχές εδώ από τα ανατολικά τμήματα της Ασσαλίας μέχρι και τα βόρεια βορειοανατολικά τμήματα του Αιγαίου να εκτείνονται τουλάχιστον στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας αυτής. Και δεν αποκλείεται πιο τοπικά να επηρεάσουν και την Ανατολική Στερεάτικη Εύβοια και την Ανατολική Πελοπόννησο μέχρι και αργά. Το βράδυ τη ημέρα αυτή. Πάντω, από το βράδυ τη Δευτέρα θα πρέπει να αρχίσει να ηρεμεί ο καιρό, εκεί όπου θα είναι αρκετά άσχημο τι περισσότερε ώρε τη Δευτέρα. Με λιγότερα τα σύννεφα στι πολύ πολύ νοτιβητικέ και νότιε περιοχέ και του ανέμου να φτάνουν τα 5 με 6. Υπάρχουν ενδείξει για 7 άργε και 8 βορειοανατολικού ανέμου στην περιοχή του Θρακικού και του Βορείου Βορειοανατολικού Αιγαίου κατά τη διάρκεια τη Δευτέρα. Γι' αυτό σα λέω, θα υπάρξουν και κάποιε διαφοροποιήσει όσο αυτό το βαρομαντικό χαμηλό το όχι και τόσο συχνό φαινόμενο για μία. Μήνα Ιούλιο στην περιοχή μα. Όσο θα κινείται αυτό το βαρομετρικό χαμηλό πάνω από την χώρα μα, θα υπάρξουν και κάποιε φυσικά διαφοροποιήσει όσον αφορά ένταση των α, φαινομένων και πού αυτά θα εκδηλωθούν α, γενικά εκείνη τη ημέρα, Κυριακή και Δευτέρα. Α, καλό θα είναι να ενημερώνεστε, παραλαμβάνω τακτικά, για από τα δελτία καιρού και α, τις επόμενες ημέρες. Πάμε να δούμε τώρα την α, Τρίτη και να πάρουμε μια γεύση από την τάση του καιρού. Φαίνεται ότι α, Λίγο θα κρατήσει όλη αυτή η αλλαγή του καιρού στην χώρα μα, με αυτέ τι όποιε βροχέ, τι κατατόπου ισχυρέ και την ψύχρα. Θα δούμε σε λίγο και τη θερμοκρασία. Από την Τρίτη θα πρέπει σιγά σιγά να αρχίσει να βελτιώνεται ο καιρό από τα δυτικά προ τα ανατολικά. Και εσεί που μου στέλνετε πολλά μηνύματα και μου ζητάτε τη γνώμη μου όσον αφορά τι θα κάνουμε τώρα, μου λέτε που θα πάρουμε εμεί την άδεια από εβδομάδα, θα παραμείνει ο καιρό άσχημο, θα δηληθεί γενικά αυτή η αστάθεια. Δείχνουν τα στοιχεία να είναι πολύ θετικά, δηλαδή από την Τρίτη και μετέπειτα ο καιρό θα αρχίσει σιγά σιγά, σιγά να βελτιώνεται. Θα έχει μια ψύχρα καθώ η άνεμη την Τρίτη θα είναι αρκετά ενισχυμένη στα 6 με 7 από στο Αιγαίο. Αλλά οι θερμοκρασίε, θα σημειώσει η θερμοκρασία μια αισθητότατη πτώση. Βλέπετε την Κυριακή το πολύ να έχουμε 24-29 αριά στα βόρεια, 32 με 34 στα νότια. Τη Δευτέρα θα έχει μια ψύχρα σχεδόν παντού, με 18 αριά στα ορεινά, αρκετά χαμηλέ θερμοκρασίε, έω και 7 με 9 βαθμού πιο χαμηλέ από τον μέσο όρο για την περίοδο που διανύουμε. Θα είναι ε, η θερμοκρασία στην χώρα μα Κυριακή και κυρίω Δευτέρα. Θα υπάρξουν βέβαια και περιοχέ με 30 άργια, 30 διάργια, κυρίω τι νότιε και νοτιοανατολικέ και περιοχέ. Την Τρίτη θα ζεστάνει λίγο, όχι ιδιαίτερα πολύ. Με τα βία θα φτάσει ο υδράγιο στου 30 βαθμού σε παιδινέ υπηρετικέ περιοχέ. Ψύχρα θα έχει στο Αιγαίο και όπω σα είπα, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε. Από... Ή καλύτερα προ τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα ο καιρό θα ξαναβελτιωθεί. Η θερμοκρασία θα επανέλθει σε φυσιολογικά για την περίοδο που διανύουμε επίπεδα. Δεν φαίνονται κάποιε ιδιαίτερε θερμοκρασιακέ εξάρσει, τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη τη επόμενη εβδομάδα. Θα βελτιωθεί λοιπόν ο καιρό σταδιακά. σταθερά από προς τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και αργότερα τώρα όσον αφορά στην κίνηση των αερίων μαζών. Αιτία τη όλη αυτή τη κατάσταση είναι αυτέ οι πολύ ε, δροσερές και ψυχρέ αέριε μάζε που επικρατούν στην Βόρεια Ευρώπη. Θα κατέβουν νότιότερα, είναι αποφασισμένε πλέον να κατέβουν μέχρι και την χώρα μα και θα παραμείνουν μέχρι και τα μέσα τη επόμενη εβδομάδα. Προ τα μέσα και τα τέλη τη επόμενη εβδομάδα, λίγο πιο θερμέ αέριε μάζε θα εναρμονίσουν τον υδράργυρο λοιπόν, με τι ημερολογιακέ ενδείξει. Να είστε όλοι καλά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλου.